Είμαστε με το εξωτερικό συνεργείο του ΣΥΚΙΜΗ Ιουνίου Απριλίου, έξω από το σπίτι των δύο Δανών. Προσπαθήσαμε να πάρουμε πληροφορίες για το τι συμβαίνει. Έχουμε πληροφορηθεί ότι οι δύο Δανείοι έχουν φαγωθεί μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε τον λόγο. Πιθανότατα είναι λόγω του ιού. Θα προσπαθήσουμε να ξαναμπούμε μέσα, να πάθουμε περισσότερες πληροφορίες και να ρωτήσουμε τους κυβερνητικούς, οι οποίοι δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα. Πάμε, γράφει by the way. Okay. Έλα, πάμε. Λοιπόν, γεια σας. Ερχόμαστε με φιλικές διαθέσεις. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Απλά να μας πείτε λίγα λόγια τι συμβαίνει, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, επίσης, κυρία μου. Δεν πηγαίνει να σας παρακαλώ. Για ποιο λόγο είναι επικίνδυνο, γιατί φορείτε μας. Για ποιο λόγο φορείτε μας. Σας παρακαλώ, πείτε μας δύο λόγια. Θέλουμε να μάθουμε τι συμβαίνει. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε στον αγορό. Θέλουμε να μάθουμε τι θα γίνει στο λαό μας. Σας παρακαλώ, πείτε μας δύο λόγια. Δεν σας ζητούμε κάτι το παράλογο. Κυρία μου, δεν μπορώ να φυλάξω τον άντρα μου. Για ποιο λόγο δεν μπορείτε, ποιο συνεργείο σας καλύπτει, είσαστε του FBI. Τι συμβαίνει, γιατί, για ποιο λόγο όχι. Για ποιο λόγο να πάμε εμείς. Παρακαλώ, μην γράφει. Για ποιο λόγο να πάμε εμείς, σας. Επιστροφή στο κεντρικό δελτίο του ΣΥΚ με τον Μιχάλη Μαέρη ζωντανά πάντα. Πάμε στο επόμενο θέμα για να μιλήσουμε σχετικά με το τμήμα λάθρων μεταναστών και το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πλατεία Ελευθερία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Φρυδερίκο Κρουγέρη, ο οποίος συζήτησε σήμερα με την διευθύντρια του τμήματος αυτού, την Χρυσούλα Αβγερινού. Φρυδερίκε, καλησπέρα. Ναι, Μιχάλη Μαγέρη, Φρυδερίκος Κρουγκέρης εδώ στην πλατεία Ελευθερίας. Δεν είναι μαζί μας πλέον η κυρία Αβγερινού, δυστυχώς την έχουμε δει να κυνηγά κάποιους μετανάστες στην πλατεία τους. Χτυπάμε τη τσάντα της, δεν ξέρουμε γιατί, έχω την εντύπωση ότι δεν συμπαθεί πάρα πολύ τους μετανάστες. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί την βάλανε εκεί. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, Μιχάλη μου, υπάρχει μια κάποια αναστάτωση εδώ, υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα. Λοιπόν, Φρυδερίκε, είναι αλήθεια ότι έχει μια μεγάλη σύραξη αυτή τη στιγμή στην πλατεία. Έχεις απόλυτο δίκαιο, από σύναξη έχει γίνει σύραξη. Στην αρχή ήταν 5-10 άτομα, τώρα είναι πάνω από 1000. Είναι λες και έχει ανοίξει δεύτερο H&M εδώ στη Λευκοσία. Πάντως βλέπω μια πολύ μεγάλη ανησυχία εδώ, πολύ μεγάλη ανησυχία. Πού είναι τα όργανα? Μιχάλη μου, φαντάζομαι σε καμιά συμφωνική ορχήστρα, γιατί τα όργανα ασφαλείας δεν είναι εδώ. Η αστυνομία απουσιάζει, η πυροσβεστική απουσιάζει, η πολιτική άμυνα απουσιάζει. Μόνο ο πανικός είναι παρόν. Εμείς δεν ξέρουμε, όπως σας έχω πει, ακριβώς τι γίνεται, αλλά με το κρου θα προχωρήσουμε στα ενδότερα, θα μπούμε πιο μέσα στη Λευκοσία για να μάθουμε ακριβώς προς τι αυτός ο πανικός και η αναστάτωση. Καμία έκπληξη, Φρυδερίκε. Μείνε στη γραμμή, καθώς θα έχουμε συνεχώς νεότερα από την πλατεία Ελευθερίας. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε λίγαν συντόμως με την συνέχεια του συναρπαστικότατου δελτίου μας.